εντονότερες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στις κοινωνικές οργανώσεις, η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε μία νύχτα να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Η ερώτηση είναι, μάλιστα το έκανε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν πήγε καν την απόφαση στη Βουλή δηλαδή. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις αυτή η απόφαση να καταργηθεί το αυτοδιοίκητο? Το είπατε και μόνο σας. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου συνήθως υιοθετείται σε καταστροφές, σε καταστάσεις κρίσης, σε σεισμούς, σε πυρκαγιές, σε πολέμους και όχι στην περίοδο της δημοκρατίας. Όταν αποφασίζει μια κυβέρνηση να εκδώσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πρέπει να την αιτιολογήσει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, χωρίς αιτιολογία θα έλεγα, προχώρησε στην έκδοση αυτής της πράξης για να καταργήσει το αυτοδιοίκητο ενός οργανισμού που επί 36 χρόνια δίνει υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία, στους εξαρτημένους και στις οικογένειές τους, βασιζόμενο στο αυτοδιοίκητο που είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής του και της διοικητικής του λειτουργίας. Δηλαδή το αυτοδιοίκητο στο ΚΕΘΕΑ μοιάζει με το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Οι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στην εκλογή της διοίκησης, στη διαμόρφωση της πολιτικής και της στρατηγικής αυτού του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι, τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων, τα μέλη των συλλόγων οικογένειας δεν είναι παθητικοί αποδέκτες υπηρεσιών που παρέχει ένας οργανισμός, αλλά οι ίδιοι συμμετέχουν για να αλλάξουν τη ζωή τους. Ναι, αν το πάρει ο Υπουργός, με τεχνοκράτες δεν θα είναι καλύτερο το πρόγραμμα, όπως λέει η κυβέρνηση? Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι αρκεί να διαβάσει κανείς τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, όπου θα δει ότι είναι άτομα από την ελληνική κοινωνία που έχουν σημαντική κοινωνική δράση και κοινωνική προσφορά από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Άμυστοι, δηλαδή άνθρωποι εθελοντές που εκπροσωπούν την κοινωνία, που εποπτεύουν τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και δεν αμείβονται. Ένα έμιστο Διοικητικό Συμβούλιο νομίζετε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό? Είχαμε παραδείγματα, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα φορέων όπου διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο με αναποτελεσματικότητα και με πάρα πολλές δυσλειτουργίες. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα το ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς κυβέρνησης. Από πλευράς είναι βέβαια. Με την εξής έννοια, ότι θέλει να διορίζει. Δεν θέλει να έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διαφορετικό πολιτικό λόγο, διαφορετική άποψη που προασπίζεται τα δικαιώματα των ατόμων σε κοινωνικά ευάλωτη θέση, όπως είναι οι εξαρτημένοι, οι πρόσφυγες, οι οροθετικοί. Άρα σε μια πολιτική του ελέγχουμε τα πάντα, επειδή αυτή η κυβέρνηση χρηματοδοτεί, έρχεται να φημώσει ουσιαστικά το ΚΕΘΕΑ. Λέει όμως η κυβέρνηση ότι υπήρχε ένα ζήτημα πολιτικών παρεμβάσεων. Λέει για παράδειγμα ότι προτείνει όταν στη θέση της Προέδρου η πρώην εισαγγελέα του Ωραίου Πόγου, η ξένη Δημητρίου, και ότι αυτό είναι πολιτική παρέμβαση. Ναι, μα ίσα-ίσα. Η υποψηφιότητα της ξένης της Δημητρίου είναι τιμή για το ΚΕΘΕΑ και τιμή για οποιονδήποτε οργανισμό. Η ξένη Δημητρίου έχει διατελέσει εισαγγελέας ανηλίκων, ήταν στα δικαστήρια ανηλίκων για πολλά χρόνια, υποστηρίζοντας τα παιδιά που είχαν πρόβλημα, παιδιά που βρέθηκαν δηλαδή κάποια στιγμή στα δικαστήρια ανηλίκων, και αντί να οδηγηθούν στη φυλακή, η προσπάθειά της ήταν να βρεθούν μες στην κοινωνία. Εκεί συναντήθηκε το ΚΕΘΕΑ με την ξένη Δημητρίου, στα δικαστήρια ανηλίκων, στην προσπάθεια επανένταξης των εφήβων που έκαναν κατάχρηση παρανόμων ουσιών ή είχαν παραβατική συμπεριφορά. Και βρέθηκε δίπλα προς τιμήν της για πάρα πολλά χρόνια στο ΚΕΘΕΑ, στις θεραπευτικές κοινότητες όπως είναι η στροφή, στα δικαιώματα αυτών των παιδιών για να ενταχθούν στην κοινωνία. Να ρωτήσω, στα 37 χρόνια που υπάρχει το ΚΕΘΕΑ, υπήρχαν ζητήματα σκανδάλων, οικονομικά ζητήματα τέτοια? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ποιος ελέγχει τα οικονομικά κτλ. Η κυβέρνηση ελέγχει τα οικονομικά κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Το ΚΕΘΕΑ είναι στο ενίο μισθολόγιο. Επίσης, κάθε χρόνο, χωρίς να είναι υποχρεωμένο, έχει έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, η έκθεση των οποίων πηγαίνει στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Πολύ πρόσφατα, επίσης, είχε έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Και ο έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο έλεγχος των ναρκωτών ελεγκτών, δείχνει ότι είναι ένας φορέας με χρηστή διαχείριση, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ούτε έχει δανειστεί, ούτε υπάρχουν αυτού του τύπου προβλήματα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι έχει διαφορετικό λόγο. Σε μια ενδεχομένως πολιτική που λέει ότι αποκλείονται οι ανασφάλιστοι, αποκλείονται αυτοί που δεν είναι Έλληνες. Εκεί θα συγκρουστεί το ΚΕΘΕΑ με την κυβέρνηση, γιατί το ΚΕΘΕΑ πάντα ήταν ανοιχτό να δεχθεί πρόσφυγες, να δεχθεί ανθρώπους που δεν είχαν καμιά ασφάλιση, να δεχθεί ανθρώπους που βρίσκονται, θα έλεγα, στον πάτο του καζανιού αυτής της κοινωνίας. Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, έθνους, σεξουαλικής προτίμησης, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης. Αυτό δεν με αρέσει καθόλου σε μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί και τον όρο λαθρομετανάστες. Μια κυβέρνηση λοιπόν που βλέπει τους λαθρομετανάστες, δεν βλέπει τους πρόσφυγες, που λέει ότι οι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να έχουν υπηρεσίες από το ΕΣΥ, που λέει ότι τα επιδόματα είναι πεταμένα λεφτά, ενδεχομένως να βρεθεί απέναντι στο ΚΕΘΕΑ, γιατί το ΚΕΘΕΑ όλα αυτά τα χρόνια αυτό υπερασπιζότανε. Το δικαίωμα των ανθρώπων για κοινωνική φροντίδα, για πρόσβαση στην υγεία και για κοινωνική επανένταξη. Διαβάζω μάλιστα στις εφημερίδες πραγματικά ότι στα 37 χρόνια της ύπαρξής του δεν υπήρξε ποτέ κανένα σκάνδαλο και επιπλέον έχει επιλεγεί, είναι ο μοναδικός φορέας ελληνικός που έχει επιλεγεί από τον ΟΗΕ ως σύμβουλος για ζητήματα απεξάρτησης. Ακριβώς. Το ΚΕΘΕΑ είναι σύμβουλος οργανισμός στο ΕΚΟΣΟΚ, στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί έχει μια ανεξάρτητη διοίκηση, η οποία μπορεί να εκφράζει διαφορετικό λόγο και να προασπίζεται τα δικαιώματα των ατόμων που είναι σε αδύναμη θέση, γιατί δεν έχει εξάρτηση, ακόμη και η επιχορήγηση που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δίνει, τι δίνει, γιατί υπάρχει μια απόφαση η θεραπεία των εξαρτημένων στη χώρα μας να γίνεται δωρεάν, χωρίς βιβλιάρια, χωρίς ιδιαίτερες ασφάλειες. Αν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση θέλει κάποια στιγμή όλο αυτό το σύστημα να αλλάξει, δηλαδή καταρχήν να μπουν τα νοσήλια, να μπουν οι ιδιωτικές εταιρείες, να μπουν οι ιδιωτικές ασφαλίσεις, ενδεχομένως το ΚΕΘΕΑ θα του σταθεί εμπόδιο. Άρα ένα διορισμένο διοικητικό συμβούλιο θα εφαρμόσει την πολιτική που μπορεί να θέλει να υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Σε καμιά περίπτωση όμως ένα διοικητικό συμβούλιο που προέρχεται από την κοινωνία και που πιστεύει ότι η θέση των εξαρτημένων και των πρόνοια εξαρτημένων είναι μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει, ξέρετε, ακριβώς επειδή αυτό λέτε και επειδή μέχρι τώρα το διοικητικό συμβούλιο εκεί ήταν και το ΚΕΘΕΑ λειτουργούσε με εθελοντές και άμυστους, ότι υπάρχει ο φόβος ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ιδιωτικοποιηθεί η διαδικασία θεραπείας των εξαρτημένων ανθρώπων. Ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σας? Ναι, νομίζω ότι ισχύει. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η θέση αυτής της κυβέρνησης για την θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, για την κοινωνική ένταξη, αν θα γίνουν διαχωρισμοί. Μην ξεχνάτε, αν θα γίνουν εννοώ διαχωρισμοί, ποιοι έχουν να πληρώσουν και δεν έχουν να πληρώσουν. Μέχρι σήμερα οι λεγόμενες ιδιωτικές κλινικές λειτουργούσαν παράνομα. Γιατί το πλαίσιο όριζε ότι η θεραπεία των εξαρτημένων και η κοινωνική ένταξη είναι έργο των κοινωνικών φορέων. Αν έχει λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού της μια άλλη πολιτική, ο πρώτος φορέας που θα έπρεπε να χτυπήσει είναι το ΚΕΘΕΑ και ενδεχομένως αυτό έκανε. Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, είναι κατά πόσο η διαδικασία που έχει ξεκινήσει με το ΚΕΘΕΑ η κυβέρνηση αφορά και τους άλλους οργανισμούς που κινούνται σε αυτό το χώρο, όπως είναι ας πούμε το 18 άνω κλπ. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τους οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Αφορά την ελληνική κοινωνία. Αφορά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή η ίδια λογική μπορεί να επικρατήσει στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Να θεωρήσει δηλαδή η κυβέρνηση ότι η εκλεγμένη διοίκηση των πανεπιστημίων, όπως είναι η Πριτάνης, η Αντιπριτάνης, οι πρόεδροι κτλ., είναι αναποτελεσματική. Άρα μπορεί να βάλει managers για να βελτιώσουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Μπορεί να αφορά άλλους φορείς. Όμως το κρίσιμο είναι το εξής. Ακόμη και αν κάποια κυβέρνηση έχει αυτή την αντίληψη, θα πρέπει αυτή να κριθεί από την κοινωνία. Θα πρέπει να μπει σε ένα διάλογο και η ελληνική κοινωνία να αποφασίσει για το τι θα επιλέξει.
δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, άρα αφού έχουμε την πλειοψηφία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχει ακόμα και κάποιες προσωπικότητες, ο κ. Αλεβιζάτος, ο οποίος λέει θα καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει οργανωμένη αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ιστορία? Νομίζω δεν έχει σημασία αν είναι οργανωμένη ή αν είναι αυθόρμητη αντίδραση. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Όχι μόνο των εργαζομένων, των μελών των συλλόγων οικογένειας, που είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα, των μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων, αλλά επιστημονικών φορέων, κοινωνικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή όπου υπάρχουν μονάδες του ΚΕΘΕΑ που είχαν συνεργασία, που είχαν επαφή με το ΚΕΘΕΑ, οι άνθρωποι συμπαρίστανται σε αυτό που συμβαίνει σήμερα σε αυτόν τον οργανισμό. Η συγκεκριμένη περίπτωση του ΚΕΘΕΑ δεν αφορά μια μικρή ομάδα ή έναν οργανισμό, αλλά αφορά όλη την κοινωνία, γιατί κυρίως αφορά την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών σε αυτήν την κοινωνία που αυτή τη στιγμή πλήττεται.